Νέα μέτρα ισχύουν από το Σάββατο, καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας αυξάνονται και παρατηρούνται ανεύθυνες συμπεριφορές από ορισμένους πολίτες. Όπως ανακοίνωσε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, άλλοι τρεις ασθενείς έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν σε 495. Ανακοινώνουμε σήμερα 31 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 495. 84 από τα κρούσματα έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 7.200 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 90 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 20 είναι διασωληνωμένοι. Σε όλους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και εξιτήρια από το νοσοκομείο. 19 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όλοι οι σοβαρά ασθενείς παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων συμπολιτών μας έχει ξεπεράσει πλέον τα 72 έτη. Δυστυχώς, μέσα στο τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 3 συμπολίτες μας, 2 στην Αθήνα και 1 στην Κοζάνη. Όλοι τους άντρες με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Έντονα ενοχλημένος με τις συμπεριφορές ορισμένων πολιτών, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοινώνοντας νέα μέτρα. Πλέον, μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών μπορούν να ταξιδέψουν. Για να εκδώσει πλέον λοιπόν κάποιο εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει σε νησί, είναι απαραίτητη η επίδειξη αντιγράφου που μπορεί κάποιο να κατεβάσει από το τάξης ή αντιγράφου της δήλωσης Ε1, ώστε να αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας. Επίσης, απαγορεύεται ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών σκαφών αναψυχής σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το Σάββατο δεν θα λειτουργήσουν εκτάκτως οι λαϊκές αγορές, ενώ από τη Δευτέρα εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα, μειώνοντας το ίμιση την παρουσία των παραγωγών. Θα είναι εκτάκτως κλειστές όλες οι λαϊκές αγορές της χώρας. Από Δευτέρα, στις λαϊκές αγορές μειώνονται κατά 50% ανακλάδο η παραγωγή με απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των μπάκων και υποχρέωση εκπεριτροπής εναλλαγής ανά εβδομάδα. Επίσης αλλάζει και ο τρόπος των αγορών στα σούπερ μάρκετ και από ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα θα ισχύει ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Από Δευτέρα γίνεται υποχρεωτική απόσταση ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά μέτρα αντί 10 τετραγωνικών μέτρων που ίσχυε ως τώρα. Οι ανεύθυνες συμπεριφορές προβληματίζουν την πολιτεία που καταγράφει ποιοι περνούν τα διόδια, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στις τεράστιες ουρές οχημάτων που σχηματίστηκαν στους σταθμούς διοδίων, επαναλαμβάνοντας ότι από τη συμπεριφορά των πολιτών θα εξαρτηθούν οι αποφάσεις για ακόμα πιο περιοριστικά μέτρα.